Είχες καταφερθεί εναντίον του Βαλιανάτου. Τον είχες πει ρουφιάνο. Ναι, όταν ο Βαλιανάτος τόλμησε με αφορμή, θα σας γελάσω, την νομίζω με την αποκάλυψη ότι είναι ομοφιλόφιλοι υποψήφιοι δήμαρχοι και τα πήρα στο κρανίο και του είπα ότι είναι ρουφιάνος προς τιμήν του. Εμέσως, μέσω διαδικτύου, ζήτησε συγγνώμη και το είπε κατάλαβε. Ότι η Φωτεινή έχει απόλυτο δίκιο. Δεν πιστεύεις ότι οι ομοφιλόφιλοι βουλευτές θα έπρεπε κάτι να κάνουν? Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν σου πω, βγαίνει κανείς και λέει εγώ είμαι γυναίκα. Ή εγώ είμαι στρέιτ. Γιατί? Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Το πιστεύω κι εγώ αυτό που λες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι. Σε ρώτησα εγώ παιδάκι μου εσένα ή εσύ εμένα. Άρα γιατί να βγαίνεις να διαδηλώνεις κάτι που εσύ θεωρείς ότι είναι απόλυτα συμβατό με την προσωπικότητά σου. Διότι σε μία κοινωνία κοιμά που σε κάνει κοιμά, ακόμα και να θέλεις να πεις κάτι για να βοηθήσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα σου βγει μετά το κουσούρι και άντε να το μαζέψεις. Ποιο κουσούρι? Το οτιδήποτε πεις, δεν μιλάω μόνο για την ομοφιλοφιλία. Λες ρε παιδί μου κάτι που δεν αρέσει σε ένα μεγάλο κομμάτι. Φοβούνται οι πολιτικοί όμως αυτό το να μην τους βγει βούκινο κάτι? Το γιατί φοβούνται. Δεν με κατάλαβες. Εκλογικά. Ωραία. Και γιατί να βγει ο άλλος και να κάνει βούκινο? Όχι για τον άλλον, δεν λέω. Δεν ενδιαφέρει τον άλλον κανονικά. Και που δεν είναι και κάτι που δηλώνεται. Δηλαδή αυτό που είπες στην αρχή, είναι ανάγκη να δηλώσει κάποιος ότι εγώ είμαι straight. Ξέρετε, γεια σας, εγώ είμαι straight, εγώ είμαι γυναίκα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτές τις κατηγοριοποιήσεις. Και όσο δεν κατηγοριοποιείς, η κοινωνία γίνεται καλύτερη. Εντάξει, πρέπει να δώσει όμως και η κοινωνία πράγματα. Η κοινωνία εκπαιδεύεται σιγά-σιγά. Για να μην υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η ελληνική κοινωνία σε σχέση με αυτό που ήταν παλιά έχει αλλάξει αρκετά. Μάλλον πιο συντηρητική γίνεται. Όχι. Τα τελευταία χρόνια. Όχι. Εγώ αυτό φοβάμαι. Συντηρητική μπορεί να γίνεται σε πράγματα διαφορετικά. Αλλά για παράδειγμα, εγώ που έχω δηλώσει από την αρχή ότι είμαι υπέρ του συμβόνου συμβίωσης μεταξύ των ομοφιλοφίλων και έχω τοποθετηθεί, μπορώ να σου πω ότι το αποδέχτηκε η κοινωνία αυτή στην οποία αναφέρομαι ή την απασχολεί το θέμα, γιατί εμένα η κοινωνία η οποία κάνει κοιμά τον άλλον δεν με απασχολεί. Την έχω βγάλει από τη ζωή μου. Έχει καλυτερεύσει πολύ. Μάλιστα. Σε αυτό το θέμα. Μακάρι. Και γι' αυτό εγώ πίεζα την κυβέρνηση Σαμαρά και προσωπικά και το Σαμαρά να περάσουμε το σύμφωνο συμβίωσης, ακριβώς γιατί διαπίστωνα ότι κομμάτι, ειδικά στην ελληνική επαρχία, το έχει αποδεκτεί. Και από πού το καταλάβαινα? Όταν προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να προσμετρήσω ποιοι συνάδελφοι βουλευτές από την επαρχία θα ψηφίσουν το σύμφωνο και εξεπλάγει από τον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που θα το στήριζαν. Αλλά δεν θα το ψηφίσουν τώρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί και αυτοί ζουν σε μία κοινωνία και η κοινωνία πλέον ζει σε μία κοινωνία που μπορεί αυτό το αίτημα να είναι του παιδιού της. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ναι, βέβαια. Γιατί πλέον δεν είναι να τους κρύβουμε στα καταγόγια. Ούτε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Έχει ανοίξει αυτό το θέμα η κοινωνία. Μάλιστα. Αν